Γεια σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά και καταρχάς θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να συμμετέχετε ραδιοφωνικά στο μαγκαζίνο. Και άλλη φορά έχουμε μιλήσει. Έχουμε μιλήσει, αλλά τότε δεν είχατε αυτές τις υποχρεώσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που παρά το φόρτο εργασίας πλέον και παρά το ότι μπήκατε πλέον στη Βουλή και είναι διαφορετικά τα πράγματα, είστε πάντα δίπλα μας. Εκτός καλά, από τον Τσίπρα, λοιπόν, σας ψάχναμε και εμείς σήμερα. Ναι. Αλλά για να τα πάρουμε από την αρχή, δηλώσατε ότι δεν θα γίνετε τσόντα σαν τον Πάνο Καμένο. Σαν τον Καμένο, σαν τον Κουβέλη, έχουν πολύ πάει σε ρόλο τσόντας και καταποντίστησαν όλοι. Και τον Καμένο εξεπλάγινε εγώ πώς μπήκε στη Βουλή. Για να είμαι την αρχή. Γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις τον δίνανε 1,8%. Τι έγινε και μπήκε στη Βουλή, δεν ξέρω. Και λέγονται διάφορα. Όπως τι? Α, δεν θέλω τώρα να σχολιάσω. Πάνω στον Καμένο τον είχαν να μείνει εκτός Βουλής τώρα το, για το 20 Σεπτέμβρη. Μάλιστα, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Δεν παρακολουθούσατε τις δημοσκοπήσεις? Βέβαια τις παρακολουθούσα, αλλά ξέρετε και στο δημοψήφισμα είχαν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, εντάξει, αλλά στον Καμένο έβλεπα έτσι και ένα γενικό κλίμα, δηλαδή... Παλιά που γυρνάγα συναντούσα πιο συχνά οπαδούς του. Τώρα στις 20 Σεπτέμβρη υπήρχε ένα σιωπητήριο. Τώρα για να το λέτε εσείς κάτι υπάρχει από πίσω, αλλά θα το διερευνήσουμε και αυτό. Ναι, αργότερα. Δεν είναι, το προέχον δεν είναι αυτό. Το προέχον είναι να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ναι. Μιλήσατε με τον Αλέξη Τσίπρα, αποδεχτήκατε την πρόσκληση και αν δεν κάνω λάθος ο Αλέξης Τσίπρας σας κάνει έτσι, σας απλώνει πολύ το χέρι έντονα τελευταία. Μου είπε ότι θέλει, το πρώτο που μου είπε, λόγω του προσφυγικού, επειδή την Κυριακή είναι μια πολύ ευαίσθητη σύνοδος Ευρώπης και Τουρκίας, στα οποία παίζονται και για την Ελλάδα πολλά, στη σύνοδο αυτή, θέλει να ενημερώσει τους πολιτικούς έλεγχους, το πρώτο. Το δεύτερο μου, το ασφαλιστικό, είναι ένα ζήτημα που απαιτεί συνένεση, γιατί δεσμεύει τις επόμενες γενιές και κόβει συντάξεις. Και δεν θέλει να το κάνει μόνος του σαν ΣΥΡΙΖΑ, έτσι αυταρχικά, αυτό μου είπε το δεύτερο. Το τρίτο θέλει να δρομολογήσει αναθεώρηση της Βουλής, αναθεωρητική Βουλή και αναθεώρηση του Συντάγματος, δεν συγγνώμη. Αναθεώρηση του Συντάγματος θέλει να επιδιώξει και θέλει να συζητήσουμε από αύριο ποια είναι τα προσαναθεώρηση κατά τη γνώμη του άξονα. Μάλιστα. Είναι το τρίτο που μάλιστα το λέω πρώτα σε εσάς, το είχα ξεχάσει να το πω αυτό στο Sky και στο Μέκα. Εντάξει, ας πάρω κι εγώ ένα αποκλειστικό. Ένα αποκλειστικό είναι αυτό, ότι θέλει να δρομολογήσει αναθεώρηση του Συντάγματος και θέλει να γνωστοποιήσει τα άθρα που σκέπτεται να αναθεωρήσει. Αφού τέλειωσε λοιπόν και του είπα ότι εγώ είμαι πάντα ανοιχτός σε διάλογο και ότι η πρόταση της Ένωσης Κεντρών ήταν για οικουμενική κυβέρνηση κυρίως, όχι για τέτοιου είδους σε μερικά σημεία συνένεση. Εγώ του λέω, νομίζω ότι η χώρα είναι σε πολύ κρίσιμη φάση και απαιτεί γενικότερη συνένεση. Και αυτό ότι μου είχε πει και ο Φερχόφστα, το ξένος που είχε έρθει ο πολιτικός, που είναι στην Ευρώπη πολύ ισχυρός, ότι αν είχαμε κάνει οικουμενική από το 2009, από το 2011 η χώρα θα ήταν εκτός μνημονίων. Αλλά εμείς μοιραστήκαμε σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς και βρίζαν οι μισοί τους άλλους μισούς προδότες. Εδώ τα κόμματα οχυρώνονται, είναι ξεχωριστά είναι μαγαζιά. Μια τρέλα, μια έτσι. Τρέλα. Δυστυχώς. Και εν πάση περιπτώσει είπαμε ότι δέχομαι να πω κι εγώ, να πει κι εκείνος αύριο τις απόψεις του. Πριν κλείσουμε μου λέει, θέλω να σας πω ότι την επιστολή που μου έχετε στείλει την κρατάω, την έχω μελετήσει και εγώ και οι συνεργάτες μου και μετά λέει από τη σύνοδο όταν τελειώσω, όταν γυρίσουμε απ' έξω σας θέλω ένα βράδυ να κάτσουμε ήρεμα να σας πω τις απόψεις. Αυτό είναι 9 σημείων. Μήπως... Είναι ο όρος για συνεργασία. Ναι. Αυτό το είχατε θέσει σαν όρο, τα 9 σημεία για συνεργασία. Ναι. Άρα για το σκέφτεται, έτσι. Ασφαλώς. Με 153 θα μου πεις γιατί να μην το σκέφτεται. Και του λέω μακάρι να διώξεις αυτούς τους που είχες, τους τρελούς, τους αριστερούς,
και να ακολουθήσεις πορεία κέντρου και λογικής. Όσον αφορά στο ασφαλιστικό, Πρόεδρε, αν μπει στο τραπέζι αύριο, ναι, η Φόφη Γεννηματά, ας πούμε, θα αποχωρήσει, διότι δεν θέλει να είναι συμμέτοχος. Εγώ δεν θα αποχωρήσω, εγώ θα πω τις απόψεις ενός κεντρών που είμαι υπέρ της κατάργησης της σύνταξης των πλουσίων, όσοι έχουν πάνω από 3.000 ευρώ από νίκια ή από τόκους καταθέσεων, να τους κοπεί η σύνταξη, γιατί είναι εύποροι, όπως κάνουν στην Αυστραλία, ένα αυτό. Και δεύτερον, υπέρ της συγχώνευσης των πολλών συντάξεων, γιατί παίρνουν 330.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, τρεις συντάξεις ο καθένας. Ναι. Υπέρ της συγχώνευσης εις μία, και κανένα συνταξιούχος δεν παίρνει πάνω από 1.500 ευρώ. Αυτό ζητάει ένας κεντρών, και αν διαφαρμοστεί αυτό, θα περισσέψουν και 3-4 δις. Αυτό βρίσκεται και μέσα στα 9 σημεία που έχετε δώσει στον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε έμφυα μετά ούτε τίποτα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα 9 σημεία δημιουργούν 9 έως 11 δις περίσσευμα στην Ελλάδα. Πάμε σε πλεώνασμα χωρίς έμφυα, χωρίς φόρους, χωρίς τίποτε, και η χώρα πια μπαίνει στις αγορές. Αυτό όμως υποθέτω ότι θα μπορούσε να γίνει μελλοντικά, γιατί τώρα το ασφαλιστικό όχι είναι ήδη έτοιμο. Όσο το καθυστερούμε, όχι. Δεν είναι έτοιμο το ασφαλιστικό. Και έτοιμο να είναι ένας νόμος, όταν υπάρχει μια πρόταση καινούργια, η οποία δημιουργεί περίσσευμα στο κράτος, θίγει μόνο τους έχοντες και κατέχοντες και στηρίζει τη φτώχεια, δηλαδή αυτούς που είναι κάτω από ένα χιλιάρικο συνταξιούχους, αυτούς δεν τους πειράζει ούτε ένα ευρώ. Αν υπάρξουν δηλαδή προτάσεις που δημιουργούν, ας ψηφίσει αύριο ο Τσίπρας αυτά που λέει. Αν την άλλη μέρα κιόλας υπάρξει άλλη πρόταση που δημιουργεί περίσσευμα, που είναι δίκαιη, γιατί να μην την υιοθετήσουμε? Γιατί δεν τη δέχονται οι Ευρωπαίοι, μήπως? Όχι, οι Ευρωπαίοι θα τη δεχθούν. Γιατί εγώ την πρόταση αυτή την έχω στείλει στα κόμματα της Ευρώπης, mm-hmm, και ο Verhofstadt μου είπε ότι θα με καλέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλήσω. Ο Verhofstadt έχει κάνει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, mm-hmm, να πάω να εξηγήσω ότι αν ακολουθεί η ατζέντα μεταρρυθμίσεων της Ένωσης Κεντρών, η χώρα έβγαινε από το μνημόνιο ουσιαστικά. Μάλιστα. Δικαιώνεστε. Ναι. Οπότε δεν νομίζω δηλαδή αν υπάρξουν πιο δίκαιες προτάσεις. Οι ξένοι δεν είναι τρελοί, αλλά οι ξένοι βλέπουν εδώ μια Ελλάδα που προστατεύει τους διπλοσυνταξιούχους, προστατεύει τους προώρους συνταξιοδοτημένους, μια Ελλάδα που παίρνει αυτή τη στιγμή 360.000 άνθρωποι επίδομα πρόνοιας. Εγώ σας λέω ότι η μισή από αυτούς που παίρνουν επίδομα πρόνοιας είναι με πλαστά πιστοποιητικά ιατρικών συμβουλίων. Δηλαδή είναι υγιέστατοι και δηλώνουν ανάπηροι. Ναι, όπως και η μισή υπόλοιπη της Βουλής είναι με πλαστά πτυχία. Ναι. Άρα, εδώ είναι, ποιο είναι το ζήτημα. Αν είναι τίμιος ο Τσίπρας και απομονώσει τους τρελούς τους αριστερούς που έχει αρκετούς στο κόμμα βαρύδια, αν το απομονώσει, και έρθει προς το χώρο της λογικής και χάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση ενώπιον των τηλεοράσεων και πούμε τον πρώτο μήνα θα γίνουν αυτά τα τρία πράγματα, το δεύτερο μήνα τα άλλα τρία, και γρήγορα σε ένα εξάμηνο η χώρα να σηκωθεί όρθια, αν δεν το κάνει θα χάσει την ευκαιρία της ζωής του, γιατί θα καταρρεύσει. Καταλάβατε? Μάλιστα. Αν δεν ακούσει το Λεβέντη ο Τσίπρας, θα καταρρεύσει το Γενάρη, θα χάσει την κυβέρνηση, θα τα χάσει όλα. Και θα πάει πια προς οικουμενική κυβέρνηση βιαίως. Ενώ εγώ προτείνω να κάτσουμε ήρεμα να συζητήσουμε και να μπει και η Νέα Δημοκρατία στην οικουμενική. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία υποτίθεται ένα κόμμα μεγάλο, μεγαλύτερο από την Ένωση Κεντρών, σοβαρό, που έχει κόσμο. Και αν έκαναν πολλά λάθη, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν τη δύναμη να διορθώσουν. Έτσι πιστεύω εγώ. Πάντως τον τελευταίο... Από το Τσίπρα εξαρτάται να τι θα κάνει. Ναι. Αν δεν δεχθεί αυτές τις προτάσεις δύο ροπές έχει ο Τσίπρας. Ναι. Είτε συνεχίσει να είναι όμηρος των τρελών της αριστεράς και να τον οδηγήσουν στην καταστροφή, ή να τους απομονώσει και να αναζητήσει στήριξη από το κέντρο. Είναι όμηρος μόνο των αριστερών ή είναι όμηρος και των εταίρων? Διότι και εκείνοι... Των εταίρων.
των δανειστών, διότι και η κουαρτέτο. Συγγνώμη, ναι. Εσείς πιστεύετε ότι οι δανειστές θέλουν το κακό της Ελλάδος? Εγώ ξέρω ότι οι δανειστές είναι επίμονοι. Πιστεύετε ότι την κρίση εδώ τη δημιούργησαν οι Ευρωπαίοι? Όχι βέβαια. Τότε τι, γιατί λέτε για τους δανειστές? Λέω ότι μερικές φορές είναι επίμονοι σε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Μα ξέρετε, γιατί στην Ελλάδα κοροϊδεύουμε και δεν προχωρούμε τις μεταρρυθμίσεις. Είδανε και αποείδανε ότι εδώ όλοι είναι απατεώνες και υπόσχονται και δεν τα τηρούν εδώ στην Ελλάδα. Δίνουμε λεφτά οι ξένοι όταν είναι να πάρουμε... Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τότε, έτσι. Αυτό τι λέτε για τους ξένους? Το βλέπουμε όλοι. Ξένοι τι κάνανε, ζητούνε μεταρρυθμίσεις. Το βλέπουμε όλοι γύρω μας, ότι δεν αλλάζει κάτι. Μα συμφέρουν οι μεταρρυθμίσεις. Όσοι δεν θέλουν μεταρρυθμίσεις είναι τρελοί στην Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι απλώς Έλληνας δεν υπάρχει που δεν θέλει μεταρρυθμίσεις πια σε αυτό το κράτος. Μα δεν θέλουν κάτι παλί, κάτι του δημοσίου, κάτι των δέκο, κάτι των... Και δεν θέλουν μεταρρυθμίσεις. Κάποιοι μαϊμού συντάξεις, κάποιοι που παίρνουν διπλές συντάξεις, τριπλές. Είναι πολλοί κόσμος που δεν θέλει μεταρρυθμίσεις και ταμπουρώνεται γύρω από τα κόμματα. Μάλιστα. Έχετε δίκιο και σε αυτό. Λοιπόν, να λέμε την αλήθεια. Αν λοιπόν αύριο ο Αλέξης Τσίπρας δεν συζητήσει την πρόταση που έχετε για το ασφαλιστικό. Αν δεν δεχτεί την πρόταση μου, αύριο δεν θα συζητήσουμε την πρόταση των 9 σημείων. Όχι, αύριο όχι, για το ασφαλιστικό. Θα μας ενημερώσει. Ναι. Αύριο θα μας ενημερώσει. Οπότε σας μετά λέει... θα ακολουθήσει ραντεβού επί των 9 σημείων. Ναι. Που θα τα πείτε τέτα τέτα εκεί πια και μετά θα γνωρίζουμε τι θα γίνει. Δεν θέλει η συζήτηση για τον 9 σημείο να γίνει παρουσία των άλλων κομμάτων, που εγώ θα ήθελα και παρουσία. Θα ήθελα όλοι να είναι παρόντες όταν θα συζητηθούν αυτά τα 9 σημεία. Ίσως θέλει πρώτα να τα πείτε μεταξύ σας και μετά να τα παρουσιάσετε. Αφού το θέλει έτσι δεν με νοιάζει. Με αρκεί που τώρα πια το θέλει. Κάνει ο κόμπος το χτένι και φτάνουμε. Γιατί μέχρι τώρα δεν μου είχε απαντήσει και το έφερα βαραίος, όχι ότι με αγνοεί. Θεωρούσα δηλαδή ότι έχει πάρει απόφαση να πάει προς τα αριστερά να τρελαθεί. Αυτό να χάσετε και τα αυγά και τα καλάθια. Είχε τη σιγουριά των 155, οι οποίοι γίνανε 153 και τώρα με τα νέα μέτρα δεν ξέρω πόσοι. Ναι, αλλά σαν Λεβέντης Βασίλης, δεν θέλω τα 9 σημεία να τα συζητήσουμε λόγω αδυναμίας επειδή του φεύγουν οι βουλευτές. Εγώ θέλω με τη θέλησή του να έρθει προς τις μεταρρυθμίσεις της Ευρώπης. Καταλάβατε. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω ο φόβος μη του φύγουν αύριο άλλοι 2-3 και πέσει αυτός να τον κάνει να έρθει με το Λεβέντη. Εγώ θέλω να αισθανθεί την ανάγκη ότι αυτή η πολιτική συμφέρει την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι θα τον πείσετε όταν θα το πείτε. Έτσι πιστεύω ότι θα τον πείσω, γιατί είδα ότι είχε ένα φόβο. Φόβο όχι ότι... είναι αδύναμος, εξασθενημένος από τον υπουργός. Φόβο ότι δεν του βγαίνει. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ψάχνετε. Ναι, ναι. Ψάχνετε. Οπότε φαντάζομαι ότι... Περιμένουμε. Θα το εξετάσει και αυτό. Χάρηκα που σας... θέλετε κάτι άλλο? Βέβαια, δεν μου απαντήσατε στο σημαντικότερο. Εάν έρθει στη Βουλή το σχέδιο με το ασφαλιστικό έτσι όπως το γνωρίζουμε όλοι και αν έχει παρουσιαστεί, θα το ψηφίσετε? Όχι. Μάλιστα. Άρα, κοιτάξτε, εκβιασμός, δηλαδή χωρίς να υπάρξει συνεννόηση, μια συμφωνία σοβαρή με προοπτική, έτσι αν δηλαδή, του φύγουν οι βουλευτές να πάω εγώ να τον καλύψω, τέτοιου είδους παλώματα δεν κάνω σαν Λεβέντης. Εγώ περίμενα 30 χρόνια για να σοβαρευτεί η Βουλή. Όχι, εγώ δεν γίνομαι κουβέλης, δηλαδή τσότα, να καταλάβατε, ή καρατζαφέρης ή τέτοια γελία πράγματα. Εγώ θέλω σχέδιο να μπορώ να πω και στο λαό στηρίζω μια κυβέρνηση γιατί απεδέχθη αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι εγκρυπτώ να πάω να στηρίξω θα ήμουν και βλάκας. Να είστε καλά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.